Δεν είναι η πρώτη φορά που συνεδριάζει η Επιτροπή για το συγκεκριμένο ζήτημα. Για το ζήτημα δηλαδή της ενημέρωσης και σε ό,τι μας αφορά και εμάς και άλλα κόμματα, το ζήτημα του αποκλεισμού κομμάτων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και πολύ φοβούμαστε ότι δεν πρόκειται να είναι και η τελευταία φορά. Γιατί παρά τις συζητήσεις που γίνονται επανειλημμένα, παρά τις καταγγελίες που υπάρχουν συστηματικά, παρά τη δημόσια αντιπαράθεση που γίνεται, το πρόβλημα όχι μόνο παραμένει, αλλά όπως αποδεικνύουν τα στοιχεία και η ίδια η έκθεση του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, το πρόβλημα επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο και ιδιαίτερα όσον αφορά τα μικρότερα κόμματα, η κατάσταση είναι αναλογικά χειρότερη. Παραβιάζεται δηλαδή κατάφορα και συστηματικά ακόμη και αυτή η αρχή της αναλογικής προβολής των κομμάτων. Σε ό,τι αφορά το ΚΚΕ, εμείς είμαστε το κόμμα που και με ΣΥΡΙΖΑ και με Νέα Δημοκρατία και με χιόνια και με κρύα και με νύχτα και με μέρα είμαστε σταθερά κάτω από το πανελλαδικό μας ποσοστό όσον αφορά την εκπροσώπησή μας στα μέσα ενημέρωσης. Τα στοιχεία το δείχνουν πεντακάθαρα και το κομμάτι και η περίοδος του 2018 που αφορά η έκθεση και όσον αφορά το ποσοστό μας στα δελτία ειδήσεων αλλά και όσον αφορά την εκπροσώπησή μας στις διάφορες εκπομπές και στα τηλεοπτικά πάνελ. Και φυσικά αυτό το ποσοστό, με εξαίρεση όντως την περίοδο των εκλογών, και συμφωνώ με τον κύριο Κεκέρεγλου ότι υπάρχει ένα θέμα και γιατί τηρεί τον όμως, μετά τις εκλογές τις βουλευτικές του 2019 και μέχρι το τέλος του 2019 υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη επιδείνωση. Και έχει μια σημασία ότι αυτή η περίοδος που εξετάζουμε και που αφορούν οι εκθέσεις της Επιτροπής δεν συμπεριλαμβάνει την περίοδο της πανδημίας, όπου εκεί γίνεται κυριολεξία ο χαμός. Γιατί πέρα από τους δημοσιογράφους, που όντως είναι μια, στην ουσία υποκρύπτεται μέσω της παρουσίας δημοσιογράφων συγκεκριμένης απόχρωσης, υποκρύπτεται μια κομματική εκπροσώπηση, με την πανδημία προσθέθηκαν και οι επιστήμονες, ορισμένοι επιστήμονες, όπου και αυτοί έχουν μια συγκεκριμένη ουσιαστικά πολιτική τοποθέτηση. Άρα, σε ό,τι αφορά το ΚΚΕ, είναι μόνιμη, σταθερή η υποεκπροσώπησή του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα πανελλαδικά. Σε ό,τι έχει να κάνει, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί μιλάμε για τα πανελλαδικά κανάλια, για τα κανάλια δηλαδή πανελλαδικής εμβέλειας. Αν πιάσουμε τα περιφερειακά, αν πιάσουμε τα ραδιόφωνα, το τι γίνεται με τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, εκεί η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη. Υπάρχουν κανάλια και εκπομπές στο ραδιόφωνο και σε τοπικό επίπεδο που μπορεί να περάσουν μήνες, χρόνια και να μην υπάρχει εκπροσώπηση από τη μεριά του ΚΚΕ. Αυτό είναι το τοπίο. Και αυτό δεν μπορεί να δικαιολογηθεί επειδή υπάρχει μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που λέει ότι η προβολή δεν εξαρτάται μόνο από τη μαθηματική κατανομή των ποσοστών αλλά και με τη δημοσιογραφική ιδεοντολογία και το τι θεωρείται άξια σχολιασμού. Αυτό είναι ο απόλυτος υποκειμενισμός. Και στην ουσία καταλήγει να προβάλλεται μόνο ό,τι θέλουν οι ιδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης. Κατά τη γνώμη μας αποτελεί πρόκληση, συνιστά συμπεριφορά σε ρήφη, έτσι λειτουργούν τα κανάλια, κάνω τη γουστάρω και δεν δίνω λογαριασμό σε κανέναν και φυσικά μιλάμε για έναν μηντιακό αυταρχισμό. Αυτό είναι. Αυτό περιγράφουν και οι εκθέσεις. Έστω και αν δεν το λένε έτσι. Αυτό όμως αποτυπώνουνε. Είναι ένας μηντιακός αυταρχισμός. Και φυσικά αυτή η κατάσταση, θα το δούμε ενδεχομένως σε άλλες εκθέσεις, στο μέλλον, επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο με αφορμή την πανδημία. Γιατί όλη η προπαγάνδα υποτάχθηκε στην αναπαραγωγή της θεωρίας της ατομικής ευθύνης. Ότι για όλα φταίει η ατομική ευθύνη και την ίδια στιγμή εξοβελίστηκαν ή περιθωριοποιήθηκαν φωνές κομμάτων,
μαζικών φορέων, υγειονομικών και ούτω καθεξής, οι οποίοι αναδεικνύουν τις πραγματικές ευθύνες και τα πραγματικά προβλήματα και δεν απολυτοποιούν ούτε αποθεώνουν. Κύριε Πρόεδρε. Προφανώς θα έχετε την ανοχή που κάνω, ναι, κύριε συνάδελφε. Που δεν απολυτοποιούν ούτε αποθεώνουν την ατομική ευθύνη. Και όλα αυτά φυσικά με το αζημίωτο, με τα εκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν στα μέσα ενημέρωσης στο πλαίσιο της καμπάνιας για την πανδημία, δύο φορές μέχρι τώρα, και ενδεχομένως να υπάρχει και τρίτη, γιατί έρχονται τα εμβόλια. Και φυσικά η καμπάνια που εμείς δεν διαφωνούμε ότι πρέπει να γίνει, ενημέρωσης του λαού για την ανάγκη εμβολιασμού, να συνοδευτεί με νέα δώρα και με νέες λίστες όσον αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γι' αυτό το λόγο και το ΚΚΕ ήδη από το πρώτο κύμα της πανδημίας κατέθεσε τροπολογία που έλεγε ότι όσον αφορά την προβολή μηνυμάτων και την καταχώρηση μηνυμάτων σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, όχι μόνο στα τηλεοπτικά, αλλά σε όλα τα μέσα ενημέρωσης και στα site και στις εφημερίδες, μηνυμάτων που αφορούν τη δημόσια υγεία, πανδημίες, εμβολιασμούς, αυτοί θα πρέπει να είναι απολύτως δωρεάν, να δεσμεύεται δηλαδή χρόνος και χώρος για να προβάλλονται αυτά τα μηνύματα, και σε ό,τι αφορά άλλου είδους καμπάνιες που δεν είναι δωρεάν, να υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια διαφάνειας και απολογισμού όσον αφορά πού πάνε αυτά τα ποσά. Αυτή η τροπολογία απορρίφθηκε από όλους. Δεν μιλάω για την κυβέρνηση μόνο, και από τα άλλα κόμματα. Που λέει το αυτονόητο, ότι δεν μπορούν τα μηνύματα για τη δημόσια υγεία να πληρώνονται εν είδη διαφήμισης. Και απορρίφθηκε αυτή η τροπολογία. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, επομένως, υπάρχει το ερώτημα, τι κάνει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Δεν λέμε για το τι κάνει η κυβέρνηση, ή η σημερινή ή η προηγούμενη κυβέρνηση, γιατί ξέρουμε τι κάνει, είναι ο ενορχιστρωτής αυτής της κατάστασης. Μιλάμε τι κάνει το ΕΣΟΡΟΥ, που υποτίθεται ότι είναι μία ανεξάρτητη αρχή. Έχει επιβάλει πρόστιμα, έχει ελέγξει τους σταθμούς για το αν τηρούν τον νόμο, έχει επιβάλει πρόστιμα. Τα πρόστιμα αυτά δεν επιβάλλονται ή επιβάλλονται και προσβάλλονται μετά από τα κανάλια. Τι συμβαίνει? Τι μέσα έχει το ΕΣΟΡΟΥ στη διάθεσή του? Γιατί εγώ καταλαβαίνω, και αν θέλετε το κατανοώ κιόλας, ότι υπάρχουν και κενές οργανικές θέσεις. Υπάρχει και ένας, από ό,τι είδα, ένας μόνο υπάλληλος που ασχολείται με το θέμα της πολιτικής, της πολυφωνίας κτλ. Τα κατανοώ όλα αυτά. Όμως αυτά δεν δικαιολογούν, τα περιορισμένα μέσα που υπάρχουν δεν δικαιολογούν αυτή την κατάσταση, την ανοχή και την αδράνεια από τη μεριά του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Και ξαναλέω, δεν μπορεί να αποτελεί άλοθη μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για να μην γίνεται τίποτα και να υπάρχει πλήρης ασυδοσία. Δεύτερον, χρειάζεται ενδεχομένως να υπάρχουν αλλαγές σε νομοθετικό επίπεδο και στο θεσμικό πλαίσιο. Κάντε προτάσεις. Κάντε προτάσεις ότι πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο, στο θεσμικό πλαίσιο, έτσι ώστε πραγματικά με αντικειμενικά κριτήρια και όχι με τον υποκειμενισμό του καναλιού να εξασφαλίζεται η πολιτική πολυφωνία. Συγκεκριμένες προτάσεις, να τις συζητήσουμε. Και αν είναι προτάσεις που το λύνουν, να συμφωνήσουμε κιόλας. Εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Όμως ούτε εδώ έχει γίνει κάτι. Βγείτε, διεκδικήστε. Ενημερώστε τα κόμματα για τα προβλήματα αυτά. Αυτό είναι, νομίζω, που σας καταλογίζεται περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, με το εξής. Εμείς θα συνεχίζουμε να το παλεύουμε. Δεν έχουμε αυταπάτες, ούτε είχαμε αυταπάτες. Από τη στιγμή που η ενημέρωση, τα κανάλια, τα δίκτυα είναι στα χέρια των μεγάλων επιχειρηματιών, αυτοί θα προβάλλουν ό,τι θέλουν με βάση τα επιχειρηματικά τους συμφέροντα και με βάση τα πολιτικά τους συμφέροντα. Ούτε ποτέ καλλιεργήσαμε ψεύτικες προσδοκίες, όπως έκανε για παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ παλιότερα, για το τηλεοπτικό τοπίο που θα άλλαζε το τηλεοπτικό τοπίο,
και ότι θα περνάγαμε σε μια άλλη φάση αντικειμενικής ενημέρωσης κτλ. Το λουζόμαστε και εσείς το λούζεστε και ο ΣΥΡΙΖΑ το λούζεται. Το τηλεοπτικό τοπίο όπως το λουζόμαστε και όλοι οι υπόλοιποι και το λούζεται πάνω απ' όλα ο ελληνικός λαός. Γιατί όταν σας λέγαμε τότε ότι με τον νόμο Παπά δεν υπάρχουν ασφαλιστικές δικλίδες, δεν υπάρχουν ασφαλιστικές δικλίδες τόσο για την εξασφάλιση της πολυφωνίας όσο και για άλλα ζητήματα όπως είναι τα εργασιακά στα κανάλια, εσείς σφυρίζατε αδιάφορα. Αυτό κάνατε. Και τώρα το λούζεστε. Όπως επίσης λούζεστε, και θα τα πούμε και αυτά, και το ΕΣΟΥΡΟΥ, τη σύνθεσή του. Το ΕΣΟΥΡΟΥ, για να θυμόμαστε, είναι προϊόν διακομματικής πλην κουκουέ συνένεσης. Έτσι, 4/5. Και τα 4/5 που υπήρχαν στο προηγούμενο σύνταγμα, πάλι με ευθύνη όλων σας, γίνανε 3/5. Άρα ένα κόμμα πλέον μπορεί ακόμη πιο εύκολα, το εκάστοτε κυβερνών κόμμα, μπορεί ακόμη πιο εύκολα να επιλέγει τη σύνθεση του ΕΣΟΥΡΟΥ. Κύριε Μιλωνάκη, αυτό ήταν πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και ο ΣΥΡΙΖΑ παρόμοια πρόταση είχε. Έλεγε 4/5 και αν είναι άκαρποι να πάμε στα 3/5. Άρα δίνει ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες το υπάρχον συνταγματικό πλαίσιο για να ελέγχει η εκάστοτε κυβέρνηση τη σύνθεση του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Αυτά λοιπόν είναι τα πολιτικά ζητήματα. Εμείς περιμένουμε απλά τις απαντήσεις σε σχέση με τα ερωτήματα που θέσαμε. Τι γίνεται, τι μέτρα παίρνετε, τι μέσα έχετε στη διάθεσή σας και τι προτείνετε όσον αφορά την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για να εξασφαλιστεί όσο είναι δυνατόν, ξαναλέω, δεν έχουμε αυταπάτες ή πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης.